ενδιαφέρουσα αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που αφορούν το λαό της Ελλάδας, το λαό της Κύπρου, τους λαούς της περιοχής, με βάση τις εξελίξεις στη γειτονιά μας και στις χώρες μας και βέβαια στο έδαφος της έντασης της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας. Μας δόθηκε ευκαιρία να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας ως ΚΚΕ, αλλά και την αλληλεγγύη όλου του ελληνικού λαού προς τον κυπριακό λαό για το δίκαιο αγώνα που δίνει, για μια δίκαιη επίλυση και βιώσιμη επίλυση του κυπριακού προβλήματος, το οποίο είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, εξακολουθεί να είναι, βεβαίως όχι διχοτομική λύση, αλλά ένα κράτος με ενιαία κυριαρχία, με διεθνή προσωπικότητα και όλα αυτά τα στοιχεία που εννοούμε όταν λέμε και τα έχουμε πει επανειλημμένα αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε στην Κύπρο στις δηλώσεις μας ενιαίο κράτος. Και από την άλλη μεριά ανταλλάξαμε απόψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο, με την Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά θέσαμε και τις απόψεις μας σχετικά με την ανάγκη ο αγώνας για το περιβάλλον, την οικολογία να αποτελεί συνισταμένη του κινήματος και της δράσης των λαϊκών δυνάμεων στον αγώνα για να καταργήσουμε αυτό το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, το καπιταλιστικό σύστημα που οδηγεί τους λαούς και να ρυπαίνει το περιβάλλον και βέβαια τους οδηγεί να τίθεται σε κίνδυνο ακόμα και η υγεία τους, η ίδια η ζωή τους. Αυτά εκ μέρους του ΚΚΕ, να ευχηθούμε καλή δύναμη στους φίλους εδώ στην Κύπρο.